Να πάμε στον μετεωρολόγο, τον κύριο Κλέροχο Μαρουσάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Επίσης, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, είδαμε Σαββατοκύριακο, τους πήρε και τους 20 πάλι αυτό το κύμα κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ένας θάνατος, μια γυναίκα 55 χρόνων, παρασύρθηκε από το ρέμα εκεί στην Πιερία. Λαμία, Μεσολόγγια, Τολοκαρνανία, Δυτική Ελλάδα, Τρίκαλα, Αχαΐα, Ήπειρος. Τι στην ευχή γίνεται? Δυστυχώς ένα ακόμα, ας πούμε, έτσι, ισχυρό κύμα κακοκαιρίας άφησε αρκετές καταστροφές στη χώρα μας και δυστυχώς ακόμα και ανθρώπινη απώλεια. Μείνει αυτά τα βαρομετρικά χαμηλά, τα οποία καθώς μετατοπίζονται προς τα ανατολικά παίρνουν μεγάλη ενέργεια από θαλάσσιες εκτάσεις, εξαιτίας βέβαια και της θερμότητας που έχουν αποθηκευμένες οι θάλασσές μας, και δημιουργούν αυτό έτσι τον επικίνδυνο καιρό με τις πολύ ισχυρές βροχές, τους πολύ θυελλώδεις ανέμους. Ξεπεράσαμε εντάσεις ακόμη και τα 10 με 11 που φόρησε ό,τι αφορά τους νοτιάδες. Είδαμε τη θάλασσα να βγαίνει έξω στην ξηρά. Πολλά λοιπόν τα προβλήματα. Αυτό το κύμα κακοκαιρίας βέβαια τώρα έχει απομακρυνθεί από τη χώρα μας, αποτελεί παρελθόν, έχει αφήσει πίσω του βέβαια πολλά προβλήματα. Ακολουθεί όμως μια άλλη τώρα πλέον κακοκαιρία από τα Βόρεια Βαλκάνια αυτή τη φορά. Μας έρχονται έτσι ψυχρές αέριες μάζες, θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Ήδη έχουμε κακοκαιρία αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα προς την περιοχή της Μακεδονίας, της Θράκης και του βόρειο-βορειοανατολικού Αιγαίου. Έχουμε αρκετές βροχές, καταιγίδες, έχουμε δει ακόμη και τις χιονοπτώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους ακόμη και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα. Αυτό τώρα το κύμα κακοκαιρίας στις επόμενες ώρες αναμένεται να κινηθεί πιο νότια, θα απασχολήσει περιοχές που βρίσκονται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά, δηλαδή την Ανατολική Ελλάδα και το Αιγαίο, τα ανατολικά καλύτερα επιρροτικά τμήματα, αλλά και τα νησιά του Αιγαίου. Θα φτάσει μέχρι και την Κρήτη από τις βραδινές ώρες. Και φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη-Πέμπτη με κύρια χαρακτηριστικά τους δυνατούς βοριάδες μέσα στο Αιγαίο. Θα φτάνουν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Το κρύο, θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία, ακόμη και τα χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα, αλλά και τις καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Φαίνεται λοιπόν ότι και η εβδομάδα που ανοίγεται μπροστά μας θα κυλήσει με έτσι έναν άστατο καιρό και μάλιστα με αρκετό κρύο. Κάτι που δεν είχαμε βέβαια, το κρύο δεν το είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα εξαιτίας βέβαια και των νοτιάδων. Καλά, χειμώνας είναι, Δεκέμβρης είναι, κοντά στα Χριστούγεννα πάμε. Το φυσιολογικό είναι να έχεις και το κρύο, να έχεις τη βροχή, να έχεις την καταιγίδα, να έχεις το δυνατό αέρα. Απλά τώρα νοιαζόμαστε λίγο περισσότερο και θέλετε να πω τη λέξη τα μεγαλοποιούμε, τα αναφέρουμε συχνά, αλλά σε έντονα καιρικά φαινόμενα, όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πλήττονται, εκεί το πράγμα λίγο αλλάζει και γι' αυτό το συζητάμε, κύριε Μαρουσάκη. Ακριβώς, και έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια, όσο θα επικρατεί αυτό το σενάριο της κλιματικής αλλαγής, όπως λέμε εμείς επιστήμονες, δηλαδή όσο πραγματικά θα βλέπουμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα να κάνουν ολοένα και πιο έτσι αισθητή την παρουσία τους, θα αυξάνουν τη συχνότητα εμφάνισής τους, δυστυχώς δεν μπορούμε να μην κάνουμε αναφορά για αυτές τις καταστάσεις. Γιατί όπως πολύ σωστά σημειώσατε, ταλαιπωρείται πολλοί κόσμος, έχουμε δυστυχώς ακόμη και θανάτους από αυτή την εξέλιξη. Και τα δύσκολα βέβαια είναι μπροστά μας, γιατί σύμφωνα με τις μελέτες, ολοένα και η συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων θα αυξάνεται και στη χώρα μας τα αμέσως επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν, αυτό που μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά μας είναι όσο το δυνατόν να θωρακιστούμε. Μην νομίζω ότι είναι και πολύ εύκολο το να θωρακιστεί μια έτσι περιοχή, να θωρακιστούμε εμείς οι ίδιοι πολίτες απέναντι στη δύναμη της φύσης. Εδώ δεν το κάνει η πολιτεία για λογαριασμό μας, για να μας προστατεύσει. Γιατί αυτός είναι ακριβώς και ο ρόλος της. Και να το κάνουμε μονομένο ο καθένας από εμάς. Τώρα ανοίγουμε άλλη κουβέντα μεγάλη. Ακριβώς. Αυτό που θα πρέπει βέβαια πάντα να έχουμε κατά νου είναι ότι δεν μπορούμε να τα βάζουμε με τις δυνάμεις της φύσης. Δεν μπορούμε να υπερεκτιμάμε, ας πούμε, τις δυνάμεις μας απέναντι στα καιρικά φαινόμενα και σε οποιοδήποτε έτσι φυσικό φαινόμενο. Και θα πρέπει να δείχνουμε πολύ μεγάλη προσοχή όταν έχουμε σε εξέλιξη ισχυρά καιρικά φαινόμενα. Δεν θα πρέπει να υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας και θα πρέπει καλύτερα να περιορίσουμε και τις μετακινήσεις μας αλλά και τις δραστηριότητές μας μέχρι να εξελιχθεί αυτό το φαινόμενο και να αρχίσει πλέον να εξασθενεί για να μπορέσουμε να πάμε σε πιο έτσι, φυσιολογικούς ρυθμούς. Λοιπόν, εγώ κρατάω αυτό που είπατε. Βαρύ χειμωνιά. Ξεκινάει για την Κρήτη από σήμερα το βράδυ αυτή η αλλαγή μας. Επηρεάζει αυτό, αν θέλετε, το βαρομετρικό χαμηλό ή αέριες, ψυχρές αέριες μάζες που το είπατε εσείς καλύτερα από τα Βαλκάνια. Θα κατέβουν λοιπόν νοτιότερα, θα επηρεάσουν και την περιοχή της Κρήτης από τις βραδινές ώρες. Η Κρήτη φαίνεται το κύριο χαρακτηριστικό που θα έχει θα είναι οι βροχοπτώσεις
κυρίως προς τα πιο βόρεια τμήματα του νησιού. Θα έχουμε και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές. Οι βοριάδες βέβαια θα ρίξουν τη θερμοκρασία. Θα είμαστε κοντά στους 12 με 15 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Κρήτης. Το βράδυ βέβαια θα πέφτει λίγο παραπάνω θερμοκρασία. Και όσο βέβαια πιο ψηλά είμαστε, τόσο πιο έντονη θα είναι η αίσθηση του κρύου. Λέτε, κυρίως θα επηρεάσουν αυτές οι ψυχρές αερίες μάζες τα βόρεια διαμερίσματα του νησιού. Ενδοχώρη και πηγαίνοντας κάτω προς τον νότο όλο και περισσότερο, δεν θα επηρεαστούν καν? Θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας, αλλά όπως γνωρίζετε εσείς εκεί πολύ καλά που είστε βέβαια στο νησί, όταν έχουμε τους βοριάδες λειτουργούν σαν καταβάτες, άρα λοιπόν είναι πιο ξηρός ο άνεμος στη νότια πλευρά του νησιού. Όταν έχουμε τον νοτιά, είναι πιο ξηρός ο άνεμος στη βόρεια πλευρά του νησιού. Αυτή τη φορά λοιπόν επικρατούν οι βοριάδες, άρα περιμένουμε τις λιγότερες βροχές προς τα πιο νότια του νησιού και τις περισσότερες βέβαια βροχές στα βόρεια τμήματα της Κρήτης, συνοδεία βέβαια και χιονοπτώσεων σε ορεινές έτσι περιοχές. Ωραία, και το πάμε μέχρι Τετάρτη και Πέμπτη, έτσι με αυτό το σκηνικό, τουλάχιστον αυτό κρατάμε ως πληροφορία, γιατί υπάρχουν και οι παραγωγοί οι οποίοι βγαίνουν έξω, είναι λοκομική η περίοδος και το ξέρετε. Αυτό τουλάχιστον να ξέρουν τι δεδομένα έχουν μπροστά τους για τις επόμενες μέρες ετούτης εδώ της εβδομάδας στην οποία μπήκαμε από σήμερα. Κύριε Μαρουσάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους και σε όλους και καλή εβδομάδα.